Έχουμε νεότερα για το τραγικό δυστύχημα με το λεωφορείο που έπεσε Άννα Μαρία Κοφίτσα σε ποτάμι στην Αγία Πετρούπολη. Το οδηγούσε μετανάστε από το Τατζικιστάν. Θα δούμε νέε εικόνε καταρχήν με το πώ έπεσε και εικόνε και μέσα από το λεωφορείο. Επτά νεκροί επιβάτε. Ακριβώ, Νίκο, κάμερα εντό του λεωφορείου δείχνει τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν του δυστυχήματο. Οι εικόνε λοιπόν αποτυπώνουν την προσπάθεια του οδηγού να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματο πριν πέσει από τη γέφυρα Μόικα. Το βλέπουμε εδώ πέρα να πέφτει στην Αγία εδώ Συναλία είναι πέφτου. η εικόνα Πολύ. μέσα εδώ από το λεωφορείο. Ακριβώ εδώ πέρα βλέπουμε την προσπάθεια του να κτίσει τον έλεγχο ο οδηγό. Όπω έγινε λοιπόν γνωστό. Θα περιγράψουμε είναι... την εικόνα, Ανά είναι... Μαρία, μισό λεπτό. Είναι 112 που βλέπουμε, είναι ο ιστότοπο. Είναι που το έχει 112 το που έδωσε αυτό. το βίντεο στη δημοσιότητα ακριβώ. Εδώ βλέπουμε... είναι το σημείο που πέφτει το λεωφορείο. Θα δούμε, έχει πάρει κλίση προ τα κάτω και μετά. Βλέπουμε αγαλάζιο, την επιβάτη τίποτα. να κρατιέται. Ο ίδιο, ωστόσο, χάνει τον έλεγχο. Ο άντρα αυτό συνελήφθη για να κρίνεται. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχασε τον έλεγχο. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, υποστήριξε λοιπόν ότι έγινε το δυστύχημα αυτό εξαιτία βλάβη στο σύστημα πέδηση. Ωστόσο, η σύζυγό του υποστηρίζει ότι το δυστύχημα αποδίδεται στην κούρασή του, καθώ δούλευε πάρα πολλέ ώρε και την επόμενη μέρα είχε να ξυπνήσει νωρί. Εδώ πέρα βλέπουμε και του επιβάτε που του σώζουν. Συνολικά ήταν 20 επιβάτε, ωστόσο. 7 σκοτώθηκαν. υπάρχει και Ρώσος βουλευτή, ο οποίο δεν αποκλείει πολιτικά κίνητρα να το κάνει επίτηδε, λέει ο οδηγό από το Τατζικιστάν, επειδή είναι μετανάστη. Πριν από λίγο έχει τρομοκρατική ενέργεια. Αυτή η είδηση ακριβώ, ωστόσο, ανακρίνεται και δεν έχει γίνει επίσημα κάτι είναι. γνωστό. Να σε ευχαριστήσουμε. Τραγωδία πραγματική και σοκαριστικό τρόπο που έπεσε το λεωφορείο με του 20 επιβάτε στο ποτάμι στην Αγία Πετρούπολη. Σε ευχαριστούμε, Ανά Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια.